κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να τα διοικητικά μας συμβούλια και όλη στην περιφέρεια δεν γίνονται για να φύγει, να κάνουμε πιο. Βρίσκουμε και να αντιλαμβανόμαστε τα ίδια και τα προβλήματα που υπάρχουν. Κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα που προκύπτουν κάθε φορά στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα τώρα, εδώ βλέπουμε ότι το ελαιόλαδο φέτος πάει αρκετά καλά. Έγινε την αποκτονία, δηλώνει ότι θα περάσει την Καλαμάτα στους 50.000 τόνους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάει καλά. Βέβαια, το λυπηρό είναι ότι αυτή η σήμερα είναι συσκευασία και ότι η υπερασία της έχουν και άλλοι. Όμως τουλάχιστον δεν έχουμε προβλήματα με την παραγωγή. Όμως αυτή την περίοδο που συζητάμε έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Ένα είναι οι επιπλέον δασμοί που έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς 5% επιπλέον δασμούς σε μια σειρά από ελληνικά αγροτικά προϊόντα, έτσι με κύριο με το μεγαλύτερο πρόβλημα να έχουν τα ροδάκι μας και η φέτα, έτσι. Και ένα δεύτερο θέμα που υπάρχει τώρα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, το μπαμπάκι, η μεγάλη παραγωγή και εκτός των διεθνών τιμών δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να διαθέσουν προϊόν κάτω από πόσες παραγωγές. Άρα βλέπουμε και τα επιμέρους θέματα που υπάρχουν στα προϊόντα για να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με προτάσεις που κάνουμε στο Υπουργείο. Εκτός αυτού, έχουμε κάνει ήδη δύο συνέδρια και τώρα προγραμματίζουμε το τρίτο συνέδριο. Το πρώτο συνέδριο ήταν η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ξεκίνησαν συζητήσεις ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το τι θα γίνει μετά το 2021, πού θα πάνε οι επιδοτήσεις από τον πρώτο πυλώνα και πώς θα διαμορφωθεί ο δεύτερος πυλώνας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά είναι η στήριξη των Ελλήνων αγροτών από την Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Κάναμε λοιπόν το πρώτο συνέδριό μας και ακούστηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις και εμείς ετοιμάζουμε μέσα στο τέλος την εθνική πρόταση πλέον. Γιατί πλέον τις επιδοτήσεις θα τις διαχειρίζεται κάθε κράτος. Παλιά η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κανονισμούς για το κομμάτι, για τον καρπινό, για το λάδι. Τώρα λένε πάρτε τα χρήματα, μοιράστε τα εσείς. Και αν δεν έχουμε ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο, δεν καταλαβαίνετε ότι και κατεύθυνση για την ανάκτηση της γεωργίας δεν θα υπάρχει, αλλά μπορεί να βρεθούν και πόροι. Και μπορεί να διοικηθούν και άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο συνέδριο που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη είχε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ελληνική γεωργία, που είναι η κλιματική αλλαγή. Έχουμε αλλαγές στο κλίμα που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειές μας, που πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε εμείς ότι κάθε 2-3 χρόνια θα έχουμε βροχές τον Ιούλιο, για παράδειγμα. Θα έχουμε καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά εδώ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει στήριξη των Ευρωπαίων αγροτών που υφίστανται κλίματα από την κλιματική αλλαγή, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και τώρα, σήμερα πήραμε απόψη για το συνέδριό μας που θα έχει σαν κύριο θέμα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και από πλευράς κόστους παραγωγής και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Καταλαβαίνετε ότι μεγάλα θέματα αγγίζουν, πολύ μεγάλα θέματα, αλλά όπως σας είπα, το κυρίαρχο θέμα είναι του πού πάει η ελληνική γεωργία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δικό μας θέμα, πώς θα εξηγένουμε το δικό μας χώρο, τις συνεταιριστικές οργανώσεις μας πρακτικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας απασχολεί στο σύνδεσμο και που δουλεύουμε συστηματικά για όλο αυτό το θέμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση με τις εταιρείες μας, στην ΕΑΣ Μεσσηνίας. Εκεί που ζητούμε την βοήθειά σας είναι ότι ξεκινάει η εργοδοτική περίοδος που θα πρέπει να διευκολυνθούν οι ερωτήσεις όσο γίνει στο θέμα των εργατικών χεριών. Το είναι νομίζω θέμα, ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο εδώ στην Μεσσηνία, αλλά τώρα επειδή γίνεται επίκαιρο σε εσάς, θα πρέπει να γίνουν κάποιες συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Γεωργίας και να συνδράμουμε και εμείς. Υπάρχουν εκπρόσωποι συνεταιρισμού που έχουν καλές προτάσεις. Θα μας τις καταθέσουν και εμάς, αλλά πάτε τις και εσείς. Και αν θέλετε να πάμε και όλοι μαζί, θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πάντως, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι και αυτό είναι από τα μεγάλα θέματα που υπάρχουν στην ελληνική γεωργία, γιατί επάνω εμείς τουλάχιστον στα φρούτα και στα καπνόπιστα προϊόντα δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες. Δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες. Πάρα πολλοί εργάτες Αλβανοί έχουν φύγει σε τουριστικές περιοχές, δεν πάνε να μαζέψουν αγροτικά προϊόντα. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι με τα επιδόματα που δίνουν στους αγροτικούς ανθρώπους, και από πίσω μας είναι καλά κάνουν επιδόματα στους αγροτικούς ανθρώπους, έτσι. Δεν το βλέπουν όμως.
μείζον θέμα αυτό. Έτσι, η έβρεση εργατικών χεριών και το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό εδώ, διότι έτσι όπως λειτουργεί πρέπει ο κάθε αγρότης να έχει δύο λογιστές μαζί του σε καθημερινή βάση για να καταγράφει ποιους έχει εργάτες, έτσι ώστε να μην πάει να γίνει ένας έλεγχος και να του επιβληθούν υπέροχα πρόστιμα, πολύ μεγάλο πρόστιμα, να καλύπτουν τα ωφέλη που έχει τα επόμενα 3-4 χρόνια. Άρα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί και να δούμε από κοινού το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Και μάλιστα το δικό σας θέμα να το δείτε τώρα και να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω για τους συνδεσμούς μας, να ευχαριστήσω την Ένωση Μεσσηνίας που είναι και μέλος μας. Έτσι, ευχαριστήσω τον Γιώργο Πέτσολη που είναι και γραμματέας του συνδεσμού των οργανώσεων. Ο Νίκος Κουτλιάμπας είναι από έναν πολύ ζωντανό συνδεσμό, να ξέρετε, από το Βελβέντο επάνω. Έχουν τα περίφημα ροδάκια, τα βελβίτα, τα παιδιά επάνω. Και ενώ τα ροδάκια στην Ελλάδα έχουν σημαντικό πρόβλημα, αυτοί οι άνθρωποι επειδή κάνουν ένα καταπληκτικό επώνυμο προϊόν, το στο Θεό πάρα πολύ καλά. Και είναι πολύ συγκινητικό, αν πάτε πάνω στο Βελβέντο, που είναι μια ορεινή περιοχή, να δείτε ότι ενώ στην υπόλοιπη ορεινή Ελλάδα τα χωριά αδειάσανε, δεν έχει πρόβλημα στα χωριά, εδώ το σχολείο φυσφίζει από ζωή. Πάρα πολλά χρυσά παιδιά του σχολείου και του γυμνάσιου, και αυτά χάρη στο συνεταιρισμό και χάρη στο προϊόν. Έτσι. Και έχουμε και φίλου από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Κατερίνη, από τον Πελοπόννησο. Δυστυχώ κάποιοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί ασχολούνται με το μπαμπάκι και είναι η τυπική περίοδο τώρα και μαζεύουν το μπαμπάκι. Έτσι. Έχουν και αυτοί Ζάκυνθο και έχουν και κανένα δύο συνάδελφου οι οποίοι είναι κάποια μεταγεία από την Κεφαλονιά, ένα συνάδελφο και ένα από την Δημότητα. Έγινε πάνω στο Δημότητα του Κυπήρου Βαριστιάδη Δημότητα και εκεί οργανώσει έχουν κάποια θέματα και αγώνες κάποια θέματα και το επόμενο προγραμματισμό που κάνουμε στη Ζάκυνθο γυρίζουμε όλη την Ελλάδα για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να βρεθούμε στο πάνω στο Δημότητα. Και είναι εδώ και ο πρόεδρος της συνεταιριστικής ασφαλιστικής την οποία θα σας παρακαλούσα όλοι να στηρίξετε. Τι είναι η συνεταιριστική ασφαλιστική? Είναι μια ασφαλιστική εταιρεία διεθνής. Είναι το 50% το έχουν ελληνικοί συνεταιρισμοί και το 49% το έχουν ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες συνεταιριστικές. Στην Ιταλία η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία είναι συνεταιριστική, να ξέρετε. Ένας φωτισμένος συνεταιριστής κάλεσε τους ξένους συνεταιριστές, τους Ευρωπαίους και μπήκαν μέσα. Και η εταιρεία αυτή από μια μικρή εταιρεία σε μια κεφαλαϊκή επάρκεια, προγράμματα, διαφορετικό management, λειτουργεί συνεταιριστικά. Κανείς ασφαλισμένος δεν έχει παράπονα. Έχει εξαιρετικά προγράμματα η συνεταιριστική ασφαλιστική. Πρέπει να γίνει πιο πολύ γνωστή και να βοηθηθεί από τους συνεταιρισμούς. Αλλά και εσείς όσο μπορείτε να τους βοηθήσετε, να τους βοηθήσουμε. Ο κ. Σιβανίδης είναι ο πρόεδρος. Έχει έρθει και αυτός από τη Δράμα, είναι η καταγωγή του. Και λειτουργεί σε πολύ σωστές βάσεις η δικιά μας εταιρεία, η συνεταιριστική εταιρεία. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ. Ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε, τιμή και χαρά είναι. Σήμερα και λοιπόν και εμείς με την μικρή βαθμίδα που έχουμε να συντράπτουμε στην επιλύση των προβλημάτων των αγροτών, είμαστε στη διάθεσή σας. Για τα ζητήματα που απασχολούν τον νομό και με αφορμή την έναρξη
συνεδριάσει μας αυτή την περίοδο στην Καλαμάτα. Δημιουργήσαμε αυτή την διευρυμένη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε λίγο και να καταγράψουμε με αντικειμενικό τρόπο, όσο πιο αντικειμενικό τρόπο γίνεται, θέματα που μας απασχολούν στην επικαιρότητα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ πάλι για την παρουσίαση και θα ήθελα να προσθέσω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο, για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημά μας να μας παραχωρήσει την ένωση του ιστορικού εδώ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΣΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεταιριστικό κίνημα πρέπει να μπει σε μια νέα λογική και πραγματικά να
σε αυτά που έχει υποχρεώσει από τη δημιουργία του. Η παρουσία του κυρίου Κοντού πιστεύω ότι είναι εγγύηση, επειδή είναι γνώστης των προβλημάτων και μπορεί άμεσα να θίξει τα προβλήματα αυτά και να προτείνει τις δεδειγμένες λύσεις. Το συνεταιριστικό κίνημα και η οργάνωση την οποία έχετε δημιουργήσει θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα, πιστεύω, για τη συνδέει τον πρωτογενή τομέα με την επιχειρηματικότητα. Αυτή η σύνδεση παλιά δεν υπήρχε. Πιστεύω ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν αυτές οι συνέργειες προς όφελος των παραγωγών. Και βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια, εκτός από οικονομικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στο εθνικό εισόδημα, έχει και κοινωνικές προεκτάσεις και αυτό είναι το ζητούμενο. Και τώρα έχω να δείξω δύο θέματα με επικεφαλίδες, τα οποία είναι βασικά προβλήματα για την ελληνική γεωργία και αγγίζουν και τη δική μας περιοχή. Το πρώτο είναι η κλιματική αλλαγή, όπως έθεσε θερμικά και ο κ. Υπουργός. Η κλιματική αλλαγή δεν έχει να κάνει με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές, όπου οι αγροτικές καλλιέργειες, οι κτηνοτροφικές μονάδες παθαίνουν μεγάλες ζημιές, καταστροφές πρωτογενώς, αλλά έχει και δευτερογενείς συνέπειες, όπως είναι οι νέες πικιτολογικές προβολές, τις οποίες βιώσαμε εμείς πριν δύο χρόνια με την κυκλοφόνια και οι βιοσπόροι αυτές τις πικιτολογικές προβολές στην καλλιέργεια της ελιάς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, γιατί αλλάζει το κλίμα, όχι το μικροκλίμα, σε κάθε περιοχή αλλάζει το κλίμα, άρα χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης και αυτών των προσβολών των ασθενειών. Και εδώ έρχεται να κάνει και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, ώστε να μπορέσει να καλύψει κάποιες τέτοιες ζημιές που παλιά καλύπτονταν και σωστός τότε με κάποιες κατεξαίρεση καλύψεις τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο που θίγει όλους τους αγρότες και τους κοινοτρόφους της Ελλάδας. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι η ερημοποίηση της Πέτρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θύχθηκε η έλλειψη εργατικών κεριών και εμάς μας έχει απασχολήσει και θα μας απασχολήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Υπουργός έχει κάνει ερώτηση στη Βουλή, από ό,τι γνωρίζω, και το συμβουλεύουμε σε κάποια πράγματα, ώστε και εμείς να ευθυγραμμιστούμε σε κάποιες λύσεις οι οποίες θα είναι εφικτές, ρεαλιστικές και με κρατική παρέμβαση θα μπορέσουν να αναδοθούν. Η ερημοποίηση της Πέτρου όμως δεν είναι. Αφορά μόνο την έλλειψη εργατικών χεριών, αφορά και το αγροτικό και το δικό δίκτυο που ειδικά στη Μεσσηνία μας είναι απαρχαιωμένο. Μιλάω για τις επαρχιακές και τις αγροτικές οδούς. Και εδώ το κράτος πρέπει να ασκήσει σε αυτό το πρόβλημα, γιατί χωρίς αγροτική οδοποιία, χωρίς διασύνδεση με τους οδικούς άξονες, υπάρχει πρόβλημα στην αγροτική παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό και πρέπει όλοι να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να το βελτιώσουμε. Και τέλος, αυτό που λείπει πιστεύω είναι η ενημέρωση των αγροτών. Η ενημέρωση των αγροτών, και σε αυτό έχουμε ευθύνη και οι δημοτικές αρχές. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη και υποχρέωση οι δημοτικές αρχές να ενημερώνουμε τους αγρότες δημότες μας για τις νέες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, αλλά και για αυτές τις συνεταιριστικές οργανώσεις, ώστε να μπορέσουν να δυναμώσουν ενώνοντας τις δυνάμεις τους. Και οι νέες πρακτικές στη γεωργία είναι η ευφυής γεωργία. Εγώ έχω κάνει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τώρα για να μπορέσουμε να βάλουμε πιλωτικά ένα πρόγραμμα στην καλλιέργεια της πατάτας με την καινούργια αυτή πρακτική. Πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι κάτι που λείπει και πρέπει να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη της σωστής ενημέρωσης των αγροτών. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εύχομαι τα αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα για την ελληνική ύπαιθρο, για την αγροτιά. Και όσον αφορά το Δήμο Μασίνης, εμείς θα είμαστε πάντα συμπαραστάτες όταν μια προσπάθεια κάνετε και να οργανώσουμε και μερίδα ενημέρωσης. Θα μιλήσω και με τον γραμματέα σας, ο οποίος έχουμε την τιμή να είναι και δημότης μας. Επομένως, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια ενημερωτική μερίδα με ευρύ πλαίσιο. Θα το ήθελα και θα σας το ζητήσω. Ευχαριστώ πολύ. Σειρά μου να ευχαριστήσω το σύνδεσμο σε τις χώρες που πραγματικά προτίμησα την Καλαμάτα από το πολύ βέβαια σε ένα συνδεσμό και το γραμματέα που στηρίζει τον τόπο του και φαίνεται εντάξει. Θεωρώ ότι το εκείνο που ξεκίνησε ο σύνδεσμο είναι αρκετά σημαντικό. Έχει πολλή δουλειά και κυρίως έχει θετικό πλαίσιο τέτοιο. Παρακολουθώ στην δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολιτών και των αγροτών μας. Ποιος είναι η Καλαμάτα?
σίγουρα θα δώσει δυνατότητα και τα ερεθίσματα και από το συνέδριο που την ερίδα που θα γίνει στο ΡΕΞ σε λίγες ώρες. Και βέβαια είναι και φιλόξενη γιατί έχει εξαιρετική παραλία και χώρους προορισμού που πραγματικά θα σας ανταμείψει. Θέλω να ξεκινήσω κι εγώ πρώτα και κυρία με την κλιματική αλλαγή. Μόνο αυτά τα οποία από τα προηγούμενα είναι σημαντικά και σαφέστατα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να αλλάξει το ΡΕΞ για να μπορεί να τα αποζημιώνει ο αγρότης όταν παθαίνει πράγματα ζημιά. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα σε συνάντηση με την παγκοσμιοποίηση της αγροτικής οικονομίας είναι τα παθογόνα καταστροφικά, τα παθογόνα καραντίνα όπως είναι η ξυλέδα. Και μιλάμε πριν για ελαιοκαλλιέργεια, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ξυλέδα, αυτό το βακτήριο, έχει καταστρέψει ολόκληρες περιοχές στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Βέβαια έχει πάει σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης και η Ελλάδα πραγματικά είναι στο απλό για τη στιγμή. Αλλά για να μπορέσουμε πράγματι να μην εισαχθεί το βακτήριο αυτό και στη χώρα μας, χρειάζεται αυστηρές φυτογνωμική έλεγχη από τα αρμόδια υπουργεία, το μόνο υπουργείο και τις διευθύνσεις υγείας. Γιατί αν γίνει για τελείω, φυσικά είναι τεράστια. Και επειδή έρχονται από το προγραμματικό υλικό, βάσει του ευρωπαϊκού οργανισμού δεν μπορεί να βάλει πραγμούς στις αγωγές προγραμματικού υλικού. Άρα πρέπει να είναι αυστηρός φυτογενικός έλεγχος το προγραμματικό υλικό που έχει στη χώρα μας για να μην πάθουμε τα ίδια που έχουν πάθει στην Ιταλία. Γιατί είναι καταστραφεί ολοκλήρες περιοχές στην απολία της Ιταλίας. Μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο ελαιόλαδα, νομίζω, και, οι ξενιστές είναι πάνω από 400.000 από 400 είδη φυτών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ό,τι πραγματικό έρχεται από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, δεν είναι μόνο η ελιά που φέρνει το παθογόνο, αλλά άλλα 399 είδη που μπορούν να μεταφέρουν το παθογόνο αυτό. Άρα χρειάζεται αυστηρός συντονικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να μην έρθει το παθογόνο αυτό στη χώρα μας. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι η παγκοσμιοποίηση, είπα πιο προηγούμενα, ότι εκτός από τα προϊόντα που φέρνει και τα παθογόνα, γιατί το βακτήριο αυτό ήρθε από την Αμερική, δεν ήρθε από στην Ευρώπη και μετά ήρθε και στην χώρα μας. Όπως έγινε και με το σκαθάρισμα στο Φίνικα. Δηλαδή μαζί με τα προϊόντα που έρχονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης από όλα τα κάτω μέρη του πλανήτη, έρχονται και τα παθογόνα. Αυτά πρέπει να τα θωρακίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάλογους κανονισμούς και ελέγχους. Το δεύτερο να τονίσω είναι ότι ο αγροτικός τομέας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις ανάγκες της πρέπει να ανταποκριθεί βάσει παγκοσμιοποίησης με ανταγωνιστικά προϊόντα. Για να γίνουν ανταγωνιστικά προϊόντα στη χώρα μας σε παγκόσμια αγορά πρέπει να υπάρχει τα κατάλληλα κίνητρα. Πρώτα και κύρια το πλαίσιο στήριξη των αγροτών. Είμαστε η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής από όλα τα κάτω-μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ζούμε με αθέμητο ανταγωνισμό στους Ευρωπαίους αγρότες, όταν η ενέργεια είναι πανάκριβη στη χώρα μας. Όταν το κόστος παραγωγής είναι πολύ ψηλό, είτε αφορά τα αγροτικά προϊόντα είτε τα υπάσματα, και βεβαίως δεν υπάρχει χρηματοδότηση στις επενδύσεις. Θα φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν μια καθυστέρηση τουλάχιστον ενός χρόνου. Και οι αγρότες έχουν ρίξει χρήματα, έχουν βάλει λεφτά από τις τσέπες τους και δεν έχουν ανταποκριθεί. Με τέτοιες πολιτικές, σαφέστατα από ό,τι μας αρέσει στον τόπο. Και για να όταν λέμε ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν είναι μόνο το κόστος παραγωγής που είναι σημαντικό. Πρέπει να έχουμε και επώνυμα προϊόντα για να έχουν προστατεύει μια αξία στα προϊόντα μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει το κύριο να υπάρχει τυποποίηση και συσκευασία του προϊόντου. Όταν το λάδι είναι στο 20% του παραγόμενου λάδου είναι τυποποιημένο και το 80% είναι χύμα, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να έχει τα μυστικά πλεονεκτήματα, δεν μπορεί να έχει προστατεύει αξία στα προϊόντα των αγροτών. Και είναι χαρακτηριστικό όταν μιλάμε για μεσηνία για το λάδι, όταν πέσει η τιμή του λαδιού έφτασε στα 2,5, 2,40, 2,30, όλη η οικονομία της περιοχής μας πήγε μαράζωση. Ακόμα η αγροτική οικονομία στη Μεσσηνία, λόγω της χαμηλής τιμής του ελαιολάδου, έχει τεράστια προβλήματα. Είτε είναι καταστήματα, είτε είναι καταστήματα τροφής κλπ. Έχει τεράστιο πρόβλημα δηλαδή στην αγροτική μας οικονομία, στη Μεσσηνία, η τιμή του λαδιού. Και φέτος δεν είναι καλύτερη τιμή.
δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Όταν τα πέσει και ξεκίνησε με μεγαλύτερη τιμή. Το θέμα είναι ότι συγκυριακά δεν μπορούμε να στηρίζουμε τα προϊόντα μας επειδή κάποιο άλλο κράτος όπως η Ισπανία ή η Ιταλία δεν έχει παραγωγή. Πρέπει μόνοι μας να βάλουμε ταυτότητα στα προϊόντα μας, μόνοι μας να είναι επώνυμα για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στην τιμή και στην ποιότητα για να μπορεί και ο αγρότης να λάβει το κομμάτι της αξίας των αναλογιών του κάθε αγρότη. Και πρέπει να πούμε ότι άρα χρειάζεται μέτρα και από την πολιτεία όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος, με χαμηλό επιτόκιο δεν μπορεί να γίνει επενδύσεις με τέτοια επιτόκια και με την κλιματική αλλαγή να προσαρμοστεί η αγροτική μας οικονομία με τα καινούργια δεδομένα της επιστήμης και της αγοράς. Και όσον αφορά που έχουμε μιλήσει και ο πρόεδρος για την ευρωκαλλιέργεια, για τα δάκρυα κλπ. Αυτό που έγινε πέρσι με τα κουτονία δεν είναι κλιματική αλλαγή. Είναι ανεπάρκεια. Είναι ανεπάρκεια και του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Για να είναι δυνατόν, είναι η κλιματική αλλαγή ο δάκρυα. Η επιστήμη έχει δώσει τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Οι κυβερνώντες δεν μπορούσαν να τα αποκτηθούν στα κέρδισματα της επιστήμης. Άρα ο δάκρυα που πέσει ήταν καθαρά ευθύνη πολιτική είτε της περιφέρειας είτε του Δήμου. Και φέτος, πραγματικά, καταλάβαμε ποιο είναι το λάθος του τεράστιου και εξηγήσαμε νωρίς τη διαδικασία. Είναι και οι αλλαγές συνθήκες διαφορετικές. Και πάει καλά η δακοκτονία. Αλλά δεν είναι αυτό να λέμε ότι επιτυχία, ότι πήγε καλά ο δάκρυα, η δακοκτονία, ότι αυτά είναι δεδομένα και αυτονόητα στις άλλες χώρες, αλλά και σε εμάς τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές και το συντηρητικό κίνημα βέβαια για να μπορεί να αποκριθεί πρέπει να σταθεί όπως και ο ιδιώτης. Βλέποντα ότι παρακολουθούν στις συγχωνεύσεις μεγάλων εταιριών για να μπορούσαν να τα αποκτήσουν στον τραπεζισμό. Άρα και το συντηρητικό κίνημα πρέπει να έχει συγχωνεύσεις και προοπτικές στον ανταγωνισμό τέτοιο που να του δίνει δυνατότητα να ανταποκριθεί οικονομικά. Και κυρίως αυτό που λέμε κλάδο αναπροϊόν, να γίνει κλάδο συντηρητικό αναπροϊόν, νομίζω ότι μπορεί να δώσει προοπτικές γιατί να έχει μεγάλη μάζα, μεγάλη ποσότητα ανταγωνιστική για να μπορούμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι και ανταγωνιστικοί στην οικονομία. Γιατί ο ιδιώτης, ο πολίτης μάλλον, ο καταναλωτής, κοιτάει και την ποιότητα του προϊόντος και την τιμή. Και όποιος έχει καλό πορτοφόλι, γερό πορτοφόλι, το ενδιαφέρει πρώτα η ποιότητα του προϊόντων και δευτερεύοντας την τιμή. Όταν όμως είναι χαμηλό κόστος το οικοκυριό, όταν το οικοκυριό έχει χαμηλά εισοδήματα, τότε συνδυάζει τα δύο. Γι' αυτό και η δική μας οικονομία για να σταθεί και ο αγώνας να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει, γιατί με χαμηλές τιμές κάποιοι πραγματικά θα σταματήσουν. Ήδη, εάν συνεχιστεί το πρόβλημα που είχε πέρσι και πρόπερσι στην οικτροφία για το γάλα, οι οικτροφοί ήδη άρχισαν να καταλείπουν τις μονάδες τους. Ευελπιστώ ότι φέτος θα γίνει έλεγχος στη διακίνηση του γάλακτος, έτσι ώστε να μην βαφτίζονται γάλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό σαν τόπια γάλατα, γιατί εκτός του ότι κάνει αθέμητα αγωνισμό στον κτηνοτόφο, κάνει ζημιά και στο προϊόν φέτα, γιατί το προϊόν φέτα πήρε την επωνυμία ΠΟΠ, γιατί παράγεται από συγκεκριμένες φυλές ζώων και γίνεται η τροφή σε συγκεκριμένα πλαίσια και χορτολίβαδα. Έχει συγκεκριμένο προϊόντα που τρώνε τα ζώα για να έχουν το ΠΟΠ. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές έχει διεκδικήσει το ΠΟΠ που έχει η Ελλάδα να πάει και στα άλλα κράτη μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που εμείς δεν πρέπει ποτέ αυτό να το κάνουμε, να το αναφερθούμε, αλλά με ζημίες, με ενέργειες που κάνουμε όπως παίρνουμε εισαγωγή πρόβατα λακών από την Γαλλία, δεν μπορεί να έχει ΠΟΠ φέτα. Άρα χρειάζεται ντόπιες φυλές για να έχεις το πόκλι. Αλλιώ έχεις πρόβλημα. Αυτά σε είναι πιθανότητα και είναι άλλο σύγχρονο. Να σου πω κάτι Αριώτη μου είπες ότι ο Δήμος έχει ευθύνη για την κατάσταση του Δήμου. Περιφέρεια και κράτος. Γι' αυτό. Είπες και Δήμος. Μόνο και Δήμος. Δεν έχει καμία συμμετοχή στην επόμενη φορά. Δεν καμία ευθύνη για τον Δάκο. Για τον Δάκο. Σε κυρίδι του λόγου το είπε. Δεν είπε. Επίσης, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Δυτικής Ελλάδος,
και θεωρούμε ότι η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Σύνδεσμο είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Γιατί καλύπτει ένα μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει όσον αφορά τους συνδέσμους των συνδεστικών οργανώσεων στη χώρα μας, το οποίο για διάφορους λόγους είχε απαξιωθεί στο παρελθόν. Όλα αυτά τα οποία έχετε θίξει και χθες και σήμερα που ακούσαμε, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν γενικότερα. Όμως από την πλευρά μας, σε ένα επιμελητήριο της Ελλάδος, θέλω να πω ότι είμαστε σε μια περιοχή και μια ζώνη σε σχέση με άλλες περιοχές και ειδικά η περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας έχει δύο σημαντικά πόπ. Και αυτά εστιάζουν και το ενδιαφέρον της περιοχής μας και γενικότερα των αγροτών που είναι στην περιοχή. Αυτά τα δύο πόπ της Ελιάς, δηλαδή και του Ελαιολάδου, τα τελευταία χρόνια έχουν διακυμάνσει όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζονται και από τις διεθνείς αγορές αλλά και από την ελληνική πολιτεία. Ειδικά το θέμα της ελιάς είναι το κρίσιμο θέμα για όλους εμάς εδώ. Γιατί είναι μια καλλιέργεια η οποία είχε, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, τα περασμένα χρόνια είχαμε πτώσει, αλλά όμως σήμερα εμφανίζεται ως δυναμική καλλιέργεια. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι και το εθνικό μας προϊόν. Άρα εμείς θέλουμε από εσάς να παρεμβείτε με τις δράσεις που κάνετε για λογαριασμό σε συνεργασία με την Ένωση Μεσσηνίας εδώ και το θέμα του ΠΟΠ της ελιάς κυρίως. Αλλά και μια τροπή στην οποία ζητάμε σε θέματα που έχουν σχέση με το πόπο του Ελαιολάδου. Αυτά είναι τα δύο κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των άλλων, τα οποία ήδη έχετε εντοπίσει και έχουμε συζητήσει και σήμερα και χτες. Αυτά σε συνεργασία και με το κοινωνικό μιλητήριο και με την Ένωση που χειρίζεται το φάκελο αυτή τη στιγμή, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά ένα προϊόν το οποίο όπως είναι η ελιά και το λάδι, είναι ένα προϊόν που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των συνεταιριστικών οργανώσεων. Είναι τα προϊόντα, τα καταξιοχήν προϊόντα, στα οποία ο συνεταιρισμός έχει να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σε αντίθεση ίσως με άλλα προϊόντα, στα οποία οι αγρότες πολλές φορές δεν συμμετέχουν. Αλλά ειδικά στο θέμα της ελιάς του Ελαιολάδου και η Λαπωνία και η περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας έχει μια μεγάλη παρέμβαση.